Τις ήδη ταραγμένες σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας έρχεται να επιβαρύνει τώρα η υπόθεση του Αμερικανού Πάστορα που αναμένεται να δικαστεί στη γειτονική χώρα για τρομοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε δύο Τούρκους υπουργούς και η Άγκυρα προχωρά σε αντίπεινα. Τα μέτρα που ελήφθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον πάστορα Άντριου Μπράνσον δεν αρμόζουν σε στρατηγικό εταίρο και ήταν ασεβή προς την Τουρκία. Αυτά είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προαναγγέλλοντας αντίπεινα. Μέσα στην εβδομάδα η Ουάσιγκτον είχε επιβάλει κυρώσεις εις βάρος δύο Τούρκων υπουργών για την υπόθεση του Αμερικανού πάστορα που δικάζεται στην Τουρκία κατηγορούμενος για υποστήριξη της τρομοκρατίας. Μιλώντας στη γυναικεία οργάνωση του κόμματός του, Ερντογάν τόνισε ότι διέταξε το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στην Τουρκία των Αμερικανών Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση ισχύει σε περίπτωση που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στην Τουρκία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι το θέμα θα λυθεί σύντομα και επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. Στην ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δύο χωρών, σημαντικό ρόλο παίζει η απόφαση της Ουάσιγκτον να μην έχει εκδώσει εδώ και χρόνια τον ιμάμι Γκιουλέν.